Φίλες και φίλοι, καλησπέρα από τη Νέα Φιλαδέλφεια, καλησπέρα από την Αγία Σοφιά μας, από τη συνεφιασμένη θα έλεγα Αγία Σοφιά μας, σήμερα Τετάρτη 17 Νοεμβρίου 2021, 48 χρόνια από σήμερα, πριν σήμερα, είχαμε την εξέγερση των φοιτητών του Πανεπιστημίου. Τιμή και δόξα στα παιδιά που έπεσαν. Τιμή και δόξα σε όλη την Ελλάδα μας. Πάμε να κάνουμε ένα περιφορά το γήπεδο, αφού σας πω ότι η χωρητικότητα, για να έρθετε στα λόγια μου και οι αφισβητείες εμού, θα αγγίζει πόσο πολύ τις 33.000 σε καρεκλάκια. Γιατί τόσο θέλει η UEFA ώστε να βγει το γήπεδο 4. Στο 32 4 δεν το δίνει. Όπου βρούμε χώρο, τρύπα, θα μπαίνει καρεκλάκι. Να το ξέρετε αυτό. Λοιπόν, πάμε. Θα πω και σε αυτό το βίντεο, για να μην ξεχνιόμαστε, ότι ετοιμάζεται η εκδήλωση προς χάρη του κυρίου Κώστα Νεστορίδη, της ζωντανής ιστορίας της ΑΕΚ, από τον κύριο Κώστα Νεστορίδη και τα άλλα παιδιά της δεκαετίας 50-60, έγινε ΑΕΚ και ο συγχωρεμένος ο πατέρας μου. Και εφόσον υπάρχει δυναμική μέσα από το κανάλι, θα ήταν ατόπιμα και απρέπειά μου να μην μπω στη διαδικασία με ιδίες δυνάμεις και 25.000 συναεξίδων να βοηθήσουμε αυτή την τεράστια μορφή που λέγεται Κώστας Νεστορίδης. Η προτροπή έγινε τόσο από τον κύριο Νίκο που ζει και μένει, διαμένει στην Αυστραλία, τόσο από τον κύριο Κώστα που ζει και μένει στην Γαλιθέα, αφού σας πω ότι ο κύριος Νέστορας μου είπε να διαβάσω τα χαιρετίσματά του σε όλο τον κόσμο που τον στηρίζει με την αγάπη του, που συμβάλλει στο λογαριασμό καταθέσεων της Eurobank, στο λογαριασμό που σας έχω δείξει, και το σπίτι του αυτή τη στιγμή έχει γίνει ένα ολόκληρο εργοτάξιο, γιατί εκεί ο Άννης με το επιτελείο του συνεχώς το μαστορεύουνε για να μπορέσει ο κύριος Νεστορίδης στα τελευταία χρόνια της ζωής του, τα 5, 10, 20 πόσα είναι αυτά, να είναι 100 του εύχομαι, για βιολογικούς λόγους δεν είναι δυνατόν, να τα ζήσει με αξιοπρέπεια. Αυτός είναι και ο στόχος του καναλιού, δεν είναι μόνο να περιγράφει καθημερινά τις ομορφιές Αγίας Σοφιάς, αλλά να περνάει 2-3 κοινωνικά μηνύματα σωστά, καθώς εδώ ο Γιώργος μου κορνάρει, είναι ο μεγάλος ο πλακάς, ο Γιώργος ο αξιώτης της εταιρείας, που θα δείτε στο δεύτερο βίντεο τα πλάνα από τις τσιμεντοκονίες που περάστηκαν στο χώρο του εστιατορίου εδώ στον πρώτο τελευταίο όροφο των μουσείων μας. Έλεγα παιδιά ότι εντάξει, και την γηπεδάρα μας την περιγράφω όσο μπορώ το καλύτερο κάθε μέρα εδώ, με όποια καιρική συνθήκη και να υπάρχει, αλλά θέλω να περνάω μηνύματα αγάπης και αδελφοσύνης μεταξύ των φιλάθλων, γιατί όλοι είμαστε ερωτευμένοι με το ποδόσφαιρο, με το άθλημα. Γεια σου Γιώργη, καλή ξεκούραση ρε. Τελειώσες, θα περάσει μαρμαρό. Το κλείνω λίγο παιδιά να πάρω μια συνέντευξη. Να, τώρα ο Γιώργος μου είπε ότι είχε έρθει και ο κύριος Μελισανίδης, παρέστη σήμερα στο γήπεδό μας πρωινές ώρες, έστω νωρίς το μεσημέρι, με μια τεράστια κουστοδία, για να παρακολουθήσει από κοντά τις εργασίες της Αγίας Σοφιάς μας. Αυτά είναι καλά να γίνονται, γιατί όταν είναι και το πρόεδρος είναι έτσι τα ραγκάζια, έτσι ώστε όλοι οι μάστοροι εδώ πέρα και οι μηχανικοί να κάνουν λίγο ακόμα προσπάθεια περισσότερο, έτσι ώστε να επιτευχθεί ο στόχος να μπούμε στις 14 Σεπτέμβρη με το κλειδί στο χέρι, να πανηγυρίζουμε όλοι τις επιτυχίες ΑΕΚΑΡΑΣ μας, να είναι και το πουλί μας εδώ πέρα ο Οδυσσέας, η ατραξιόν μας να πετάει εδώ, να στηθεί εδώ που σας δείχνω τώρα ο τεράστιος εγκέφαλος, ο μεταλλικός
του ΔΜΗ που ακούσατε από το Βύρονα, που έχει τις καλές πληροφορίες ότι μάλλον θα μπει το Σεπτέμβριο. Το δανείζομαι και εγώ για να το λέει ο Βύρονας, έτσι θα είναι. Να το δέσουμε αυτό, ότι το Δεκέμβρη του 22 θα αρχίσει να στείνεται ο μεταλλικός δικέφαλος. Η δικιά μου πληροφορία είναι ότι ήρθε ο πρόεδρος, είναι ότι θα ξεκινήσει αύριο ή μεθαύριο. Γεια σας ρε παιδιά! Έλα εκεί πάνω, είναι ωραία ρε! Να έρθω! Εκεί είναι καφέ, ωραίο τώρα! Βλέπετε τον κύριο Γιώργο, το κεφαλάκι του, τη Σάτια. Η πληροφορία δικιά μου είναι, παιδιά, εδώ από το τμήμα των μουσείων, του τομέα 13, αν δεν κάνω λάθος, 14-13. 14 είναι οι δατογραφημένες. Εντάξει, μικρή σημασία έχει, από εδώ, από το τομέα των μουσείων, πιάνονται αύριο ή μεθαύριο οι εργασίες τοποθέτησης στη στήση με το σανίδας, να ντύσουμε το τόξο. Αυτό θα πάρει 2 εβδομάδες από την Καλίνικος και άλλες 2 εβδομάδες από την εταιρεία Άτια για να το βάψει. Άρα σε ένα μήνα, δηλαδή στις γιορτές κοντά, τα Χριστούγεννά μας, θα βλέπουμε το γήπεδο στο νότο ντυμένο με την καμάρα. Αυτό να το ξέρουμε. Πάμε. Θα δείτε, παιδιά, στο επόμενο βίντεο τα καρεκλάκια που μεγαλώνουν τη χωρητικότητα του γηπέδου, καρεκλάκια που μπαίνουν, επαναλαμβάνω, παντού, ακόμα και στο τελευταίο σκαλοπάτι μπαίνουν υπερυψωμένα καρεκλάκια, έτσι ώστε τα πόδια που θα κάθεται πάνω ο άλλος να μην ακουμπάνε τον από κάτω. Τι γκάικ, πρόεδρε, είσαι θεός! Γιατί, παιδιά, διαφορετικά άδεια δεν θα παίρναμε από την UEFA για να γίνει το γήπεδο τεσάρι, για να φιλοξενεί δηλαδή μέχρι και τελικό, όχι Champions League, της επόμενης βαθμίδας, είτε Europa League είτε το Conference, πως το λένε αυτό. Λοιπόν, έσοδα θα είναι αυτά, έτσι, γι' αυτό και επιδιώκουμε να βάλουμε παντού καρεκλάκια. Έχει τη θερμοκρασία που πάντα θα ήθελα εδώ η Νέα Φιλαδέλφια τώρα για την κινηματογράφηση, ούτε κρύο ούτε ζέστη, έτσι ώστε να γίνει απρόσκοπτα και μόνο σκεπτόμενο στην περιγραφή του καναλιού, χωρίς να φοβάμαι τη βροχή, το χιόνι, το πολύ αέρα και πάνω απ' όλα τον πολύ ήλιο που πολλές φορές με έχει φτάσει στα όρια της πανικού. Τουρνικέ βλέπετε εδώ, παιδιά, στο πρώτο μάτι δεξιά, ανατολικά, της Πυλιώνιας Οδού. Σιγά σιγά δίνονται όλα τα ανατολικά ισόγεια τμήματα της Αγίας Σοφιάς μας. Ακούω σακούλες να ανοίγουν και πάνω, εργάτες να σχολάνε. Δουλέψανε κάτι υπερορίες και σήμερα, διότι με την παρουσία του Προέδρου, έτσι, ίσως τους μίλαγε κιόλας και τους πήγε λίγο πίσω. Γιατί γι' αυτό έρχεται ο Πρόεδρος, να μαθαίνει τα πάντα. Και μπράβο του. Μπράβο του που είναι από πάνω, από τους τεχνίτες και τους εργοδότες αυτών. Με ρωτάτε για τους αναβαθμούς. Παιδιά, ό,τι πει ο Βύρονας. Ο Βύρονας είναι σε αυτά ειδικός. Ακούτε Βύρονα για να μαθαίνετε για αναβαθμούς και για την υπογειοποίηση. Έτσι, εγώ δεν είμαι σε κανένα δημητικό συμβούλιο να παρήσαμε. Τα πρωινά έχω τη δικιά μου εργασία, καμία σχέση με κατασκευές. Εγώ πηγαίνω μόνο σε καταστροφές. Πάμε. Και το ισοσταθμίσω με τις καταστροφές στα καλά πράγματα που δημιουργούνται και δεν είναι άλλο από το γήπεδο Άγια Σοφιά που το έχω πάρει επόμου 4 χρόνια τώρα παρά μία μέρα. Έψαξα και βρήκα το πρώτο μου βίντεο, ήταν 18 Νοεμβρίου 2017, παρέα με τη μικρή μου κόρη την Ακριβή, κάναμε την πρώτη περιγραφή, την πρώτη κινηματογράφηση του χώρου, του σκαπτόμενου χώρου του οικοπαίδου της Αγίας Σοφιάς. 18 Νοεμβρίου 2021, όποιος θέλει να πατήσει 18 Ενδεκάτου 2021 και θα δει πώς ξεκίνησε αυτή η περιπέτεια που με τόσο αγάπη ξεκίνησα εκείνο το μεσημέρι του Σαββάτου και που τόσο πολύ αγκαλιάστηκε από χιλιάδες αεξίδων. Δώσε!
Δώσε! Βρισκόμενος έξω από την θύρα την παλιά 1-2. Κάποιο ακουστικό μηχάνημα δίνει τον ήχο που ακούτε. Κλεφτάκι σαν ενεργός την ώρα που είμαι εγώ. Από εδώ βλέπετε την γη της Βηρητού. Έχει μαζευτεί λίγο. Αλλά πάλι εμένα με ανησυχεί ότι το γήπεδο είναι κλειστό σε αυτό το γάμα και χάνει την έγκλη του. Σας στεναχωρώ βέβαια, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα, ότι χάνουμε την έγκλη. Γεια σου Γιαννάκη μου, τι κάνεις? Τι γίνεται? Καλά Γιαννάκη μου, καλά. Έχει έρθει ο πρόεδρος σήμερα, έμαθα, ε. Τον είδες? Ήσουν να δω το πρωί? Όχι. Έκανε ξαφνική αντεπίθεση και ήρθε με συνεργείο τεράστιο. Κουστοδία μεγάλη μου είπανε. Πώς πάει, πώς το βλέπεις το πράγμα? Κοίταξε να δεις, το βλέπω όπως πρέπει να το βλέπω. Πολύ κούκλα και πιστεύω... Αργή μάλλον, αργή. Όχι, εγώ πιστεύω 14 Σεπτέμβρη, 30.000 καρέκλες συν, να μπούμε μέσα. Να κάνουμε φιλικό με τη μεγαλύτερη ομάδα του κόσμου, που θα ρόλοι ξέρετε και έχετε καταλάβει ποια είναι. Γεια σου Γιαννάκη μου, γεια σου αγόρι μου, γεια σου. Και πάμε παιδιά, σιγά σιγά κάτι την αποφώνηση, καθώς βλέπω και δύο μαστόρια εκεί πέρα, να είναι στην ταράτσα των γραφείων της ΠΑΕ, κάποιων τμήματων. Το γραφείο της ΠΑΕ και πάμε προς το τέλος του βίντεο να ασχοληθούμε πάλι με την νέα μου περιπέτεια, έτσι ώστε να πω σε όλο τον κόσμο της ΑΕΚ να στηρίξουμε τον Κώστα τον Εστορίδη, που για χύψη λόγους αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια δύσκολη θέση στα τελειώματα της ζωής του. Όπως θα ξαναείπα και ξαναπώ, θα ζητάω από τον κόσμο της ΑΕΚ που κάποια μαγαζιά έχουν να μου κάνει χορηγία μέσω του καναλιού που με ακούει τώρα, έτσι ώστε να κάνουμε κληρώσεις στην εκδήλωση που θα γίνει προς τιμή του κύριου Νεστορίδη, παρουσία πολλών παλιών στελεχών και νυν, θα προσπαθήσω και νυν ποδοσφαιριστών της ΑΕΚ. Παρουσία όλων δηλαδή, να κάνουμε τις κληρώσεις. Τα έσοδα θα πάνε όλα στον κύριο Κώστα. Τα παλικάρια που βλέπετε είναι της MTEMCO. Κοιτάνε κάποιες λεπτομέρειες. Από μακριά δεν έλεπα ποια άτομα είναι. Έχω την καφομάρα μου. Έλεγα παιδιά ότι θα κάνουμε τα πάντα να βοηθήσουμε με κορονοϊό τον κύριο Κώστα και άλλους μετά ανώνυμους αεξίδες. Γιατί γι' αυτό είμαστε αεξίδες, είμαστε μόνο του δίνε και όχι του λαβίν. Γουστάρουμε να δίνουμε γιατί όλα είναι κυρίου γης. Γεννηθήκαμε όλοι από μία μήτρα, όλοι είμαστε ίσοι. Λοιπόν, τέλος το κοινωνικό μήνυμα της ημέρας για τον κύριο Κώστα μας, τον Εστορίδη όλων των Ελλήνων. Και πάμε παιδιά να πάμε. Α, θα πάμε αξάτα. Θα πάμε αξάτα. Ξέχασα ότι θα με το αμάξι. Νομίζω αυτό είναι Σάββατο. Με αυτά τα πλάνα παιδιά κλείνω από το βορρά. Την Καεκάρα συνεχίζω και κλείνω με τα δυτικά. Να είστε όλοι καλά, ευχαριστώ που με στηρίζετε. Πάμε φίλες και φίλοι να κλείσει και το σημερινό διπορικό στις Φιλαδέλφια στα μέρη. Τα τελευταία 150 μέτρα με το αυτοκίνητο μέχρι να φτάσουμε στον ιστό του λαβάρου μας. Μακάρι να παίξουμε καλά σαν ΑΕΚ την Κυριακή, 4 και σήμερα. Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, ναι, 4 και σήμερα. Να πούμε όλοι μαζί μετά από μια πιθανολογούμενη νίκη. ΑΕΚ γερά, πρωτάθλημα ξανά. Μακάρι να παίξουν όλα τα αστέρια μας και ο Τζούμπερ και ο Ραούχο. Έχω ακούσει ότι είναι ψυχοδραυματίες. Ας δούμε. Έχω να τα βάλει τις καρδιάς μου περαστικά στο μπασκετμπολίστα μας. Πάνω απ' όλα υγεία, παιδιά. Γεια χαρά. Γεια σου, φίλε μου.
και σιγά σιγά να κλείσει και αυτό το διπορικό. Σήμερα Τετάρτη 17 Νοεμβρίου, μία μέρα πριν το κλείσιμο των 4 χρόνων κρηματογράφησης στην Αγιοσοφιά. Τιμή και δόξα στα παιδιά που πέσανε. Έτσι λίγο να κάνω την αποφώνηση όπως πρέπει, κατεβαίνοντας από το αμάξι και δείχνοντας τα δυτικά τμήματα του γηπέδου, από εδώ που έχει περαστεί η Παλαντίνα και εν κατακλείδη από μένα τον κυτρινό μαύρο αητό, να περάσετε ένα υπέροχο απόγευμα Τετάρτης. Τι γκάει, καδέρφια! Να πάρω καμιά συνέντευξη. Oh!